Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρία άτομα κρατούνται από τις αστυνομικές αρχές για τη μεγάλη φωτιά της Αυλώνας που μέχρι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να κατακαίει το πανέμορφο δάσος. Και οι τρεις κατηγορούνται για εμπρισμό εξαμελίας. Οι αστυνομικοί έχουν ενδείξεις ότι οι συλληφθέντες προκάλεσαν άθελά τους την καταστροφή όταν άναψαν φωτιά για το πικνίκ τους. Το μέτωπο της πυρκαγιάς προς την πλευρά της Πεντέλης έχει τεθεί υπό έλεγχο, όχι όμως και αυτό που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς την πλευρά της Αυλώνας. Εκατοντάδες στρατιώτες μαζί με τα πληρώματα 20 οχημάτων της δασικής και πυροσβεστικής υπηρεσίας δίνουν μέχρι αυτή τη στιγμή μάχη με τις φλόγες. Ο Γιώργος Γεωργιάδης και η κάμερα του Μέγκα κατέγραψαν συγκλονιστικές σκηνές λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Δεκάδες στάνες και αποθήκες της περιοχής πάνω από το χωριό Αυλώνα έχουν καταστραφεί από την μανία της φωτιάς που ξέσπασε στις 12.30. Από εκείνη τη στιγμή, ολόκληρη η δύναμη των πυροσβεστικών αεροπλάνων, καθώς και της δαστικής και της πυροσβεστικής, όπως και οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με στρατιώτες, έσπευσαν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Η αγωνία για την τύχη των παιδιών που είχαν κατασκηνώσει κοντά σε μοναστήρια της περιοχής έστρεψε την προσοχή των ανδρών όλων των υπηρεσιών προς τα εκεί. Ο φακός του Μέγκα εντόπισε από νωρίς τρία παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά κυκλωμένα από τις φλόγες. Ανεβήκα πάνω στο βουνό και τη βλέπαμε από κάτω. Και τώρα και για το Αγίος Νικολάος. Ένα περιπολικό της αστυνομίας βρήκε λίγο αργότερα μία ακόμη ομάδα παιδιών που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην Αγία Τριάδα. Οι κάτοικοι της Αυλώνας πιστεύουν ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά τις 12.30 ώρα σε μια περιοχή που είναι υπό μελέτη για να γίνει σκουπιδότοπος. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος. Μας καταστρέψανε. Έγκλημα πριν από λίγη ώρα στο εικόνιο Κερατσινίου. Άγνωστος νεαρός που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα σκότωσε με μαχαίρι τον Θεόδωρο Κυριτσιμπασάκη, 31 ετών, και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του Αναστάσιο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα που επέβαιναν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο διαπληκτίστηκαν με τον δράστη, που μετά από έντονη λογομαχία κατέβηκε από τη μοτοσυκλέτα του και επιτέθηκε με μαχαίρι στους αδελφούς Κυριτσιμπασάκη. Ο ένας από τους αδελφούς πέθανε ακαρία, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νέα μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα του δημοσίου μετά το πάγωμα των φορολογικών ελαφρύνσεων για το 1992 που είχαν εξαγγελθεί στις αρχές του μήνα στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται τώρα σε νέο δάνειο από το εξωτερικό και στην έκδοση νέων ομολόγων πενταετούς διαρκείας. Οι αποφάσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν σε σύσκεψη που θα γίνει προς το τέλος της εβδομάδος υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό. Στο διεθνή χώρο, τώρα με άφθονο αίμα βάφονται οι μέρες της εκεχηρίας στη Γιουγκοσλαβία. Οι μάχες στην Κροατία είναι πολύ νεκρές και φτάνουν μέχρι τις ακτές της Αδριατικής. Η Ομοσπονδιακή Αεροπορία ξανάρχισε χθες τους βομβαρδισμούς. Χτύπησε την πόλη Σίμπενιξ στις δαλματικές ακτές και χωριά στην ίδια περιοχή, αλλά και βορειοανατολικά του Ζάγκρεπ. Τα τάγκ του Ομοσπονδιακού Στρατού χτύπησαν την πόλη Πάνγκρατς. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για 50 νεκρούς στην πόλη Οκουτσάνη και καταγγέλουν επίσης ότι δύο γιουγκοσλαβικά ελικόπτερα έριξαν χημικά αέρια στο Βισκόνσι κοντά στην πόλη Όσιγετ. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός που συμπαρατάσσεται ανοιχτά στο πλευρό των Σέρβων ανασυντάσσεται τώρα και ο Σέρβος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Σερβία θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα. Και είναι υπόθεση ημερών να μεταφερθεί ο εμφύλιος πόλεμος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και ενώ τα όπλα είναι και πάλι οι πρωταγωνιστές της Ιουγκοσλαβικής κρίσης, ένα σκάνδαλο τύπου Watergate συγκλονίζει από χθες το Βελιγράδι. Ο Νίκος Γεωργιάδης από τη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα μεταδίδει. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προβαίνει σήμερα το εβδομαδιαίο περιοδικό του Βελιγραδίου Βρέμε και η εφημερίδα του Σαράγεβο Σλομποτζένια, που αφορά τηλεφωνική συνομιλία του Σέρβου Πρόεδρου Μιλόσεβιτς με τον πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Καρατζίτς. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δημοσιεύονται, ο πρόεδρος της Σερβίας συμβουλεύει τον Σέρβο πολιτικό να έρθει σε επαφή με το στρατό για να επιλύσει τα επιμέρους προβλήματα και σε ερώτηση τι γίνεται με τους βομβαρδισμούς, ο Σέρβος πρόεδρος φέρεται να απαντά: σήμερα δεν είναι καλημέρα για αεροπορικές επιχειρήσεις, συνεδριάζει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Πρόκειται για κασέτα που προφανώς έδωσε στη δημοσιότητα ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άντε Μάρκοβιτς και που η δημοσίευση των λεπτομεριών εντάσσεται στα πλαίσια της σκληρής κόντρας που εξελίσσεται μεταξύ Ομοσπονδίας και Σερβίας. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι για το Mega Channel. Πίσω στα δικά μας, στο έλεος των ληστών, είναι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα πρατεία βενζίνης που βρίσκονται στις εθνικές οδούς. Η ληστεία που έγινε χθες τα ξημερώματα το επιβεβαίωσε. Πλησίαζαν μεσάνυχτα όταν ο 29χρονος Φώτης Τσάγκαλος και ο υπάλληλός του Αλέξανδρος Ρεμούνδος, αφού έκαναν καταμέτρηση των 3.642.000 δραχμών, που ήταν εισπράξεις του χθεσινού γεμάτου κίνησης Σαββάτου, ξεκίνησαν για τη Νέα Κηφισιά. Εκεί θα έκαναν κατάθεση νυχτός με έναν ειδικό σάκο της τράπεζας. Την έξοδο του πρατηρίου όμως, λίγα μέτρα από μια καφετέρια που διανυκτερεύει, τους περίμεναν δύο άγνωστοι νεαροί που προσποιήθηκαν ότι επιδιορθώνουν τη μοτοσυκλέτα τους. Ο ένας πλησίασε τον τζιπ και με την απειλή ενός περιστρόφου είπε ψυχρά: τα λεφτά. Οι δύο επιβάτες προσπάθησαν να αντιδράσουν και τότε ο ληστής χτύπησε το κεφάλι του συνοδηγού στο παρμπρίζ και πήρε το σάκο με τα 3,5 εκατομμύρια. Πατροκτόνος για λίγα χιλιάρικα έγινε ένας μουσουλμάνος στο χωριό Σέλερο της Ξάνθης. Όταν ζήτησε από τον πατέρα του Χατζηλίκη και εκείνος του αρνήθηκε, τον σκότωσε με 6 μαχαιριές.
τέλει πάω, γιατί πολύ κακό μας έκανε. Με ψυχραιμία, 27χρονος Χαμδί Καραχασάν αναπαρέστησε το μεσημέρι τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε τον 60χρονο πατέρα του Αλή. Ήταν 9 το βράδυ της περασμένης Τρίτης όταν τον επισκέφθηκε στο σπίτι και του ζήτησε χρήματα. Ο Αλή αρνήθηκε να του δώσει και τότε ξέσπασε μεταξύ τους άγριος καυγάς. Ο γιος πήρε ένα μαχαίρι 13 εκατοστών από την κουζίνα και τον χτύπησε 6 φορές στην πλάτη, τα πλευρά και την καρδιά. Στη συνέχεια αφαίρεσε 48.000 δραχμές από ένα πορτοφόλι και έφυγε για το σπίτι που νίκεζε στην Αλεξανδρούπολη. Το πρωί ο δράστης συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη και ομολόγησε την πράξη του. Η αντιπαράθεση Κοσκοτάβα-Κάλλη θα φτάσει ίσως στο δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο εντός της εβδομάδος, με κατά αντιπαράσταση εξέταση. Σήμερα Δευτέρα στο ειδικό δικαστήριο θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο πρώην διευθυντής του Έθνους Δημοσιογράφος κ. Γιώργος Λεβεντογιάννης, στον οποίο ο Βακάλης είχε παραχωρήσει το 1988 τη γνωστή συνέντευξη. Έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα για σύντομη επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου. Ο Κύπριος πρόεδρος σήμερα το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ ενδεχομένως να συναντηθεί και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Στασίασαν απόψε 30 κρατούμενοι στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι όλοι της Τρίτης Πτέρυγας αρνήθηκαν να μπουν στα κελιά τους στις 9.30 αντί στις 10.30 όπως προβλέπει το χειμερινό ωράριο και άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα, φωνάζοντας και χτυπώντας αντικείμενα στην τραπεζαρία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι φύλακες και λίγο αργότερα οι κρατούμενοι επέστρεψαν ήρεμα στα κελιά τους. Πάντως το προσωπικό των φυλακών και η αστυνομία βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο πρωτάθλημα, επιτέλους μόνοι οι δύο αιώνιοι στην κορυφή. Ολυμπιακός, που πέτυχε εντυπωσιακή νίκη 5-0 επί του Πιερικού, και ο Παναθηναϊκός, που καρδιοχτύπησε αλλά νίκησε τελικά με 3-1 τον Αθηναϊκό, ισοβαθμούν τώρα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Πολλές οι εκπλήξεις, πολλά και τα γκολ στην πέμπτη αγωνιστική, ας τα δούμε σε περιγραφή του Τέλη Τσιπιανίτη. Το σουτ το 2-0 για τους Πατρινούς. Το 3-0. Ο Γεωργάτος στο Παπαδόπουλο ένα ωραίο γκολ 3-0. Το 4-0. Από τον Γεωργάτο με αυτό το διαγώνιο σουτ.
το τελευταίο γκολ του αγώνα. Θα μπει λίγο αργότερα, ο Δρακόπουλος θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει στο Γεωργάτο, αυτό θα κάνει το 5-0. Και μια αθλητική είδηση που μας έστειλε τώρα ο Άρης Νικολάκης από τη Θεσσαλονίκη. Η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής αποφάσισε αργά απόψε να μην κάνει αποδεκτή την παρέτηση που υπέβαλε ο προπονητής της ομάδας Τέλης Μπατάκης. Καυτό αντίο μας επιφυλάσσει ο Σεπτέμβρης και σήμερα Δευτέρα το θερμόμετρο θα επιμείνει καλοκαιρινά. Η ΕΜΗ προβλέπει ότι θα έχουμε πάλι 35 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι αίθριος όλη τη χώρα, εξαίρεση στα βορειοδυτικά όπου θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Οδηγεί προσοχή στην ομίχλη το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτρη, η θάλασσα στα πελάγια θα είναι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική με ανέμους ασθενείς, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε σήμερα Δευτέρα καλοκαιρινό καιρό με ανέμους ασθενείς, το θερμόμετρο από 17 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Νεότερα από το Μέγκα στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα. Thank you.